Αναβολικό παράθυρο. The podcast. 3. Καλώς ήρθατε. Πάμε ρε Λευκόπουλε, πάτα το τώρα, θα τραβάνεις κρίση και θα λένε ότι δεν λιφτάρουμε. Πάτα το. Κάνω το ποζάρισμα του μέσου αθλητή MMA στα Wayans. Α, ναι. Μέσος αθλητής, άνθρωπος που γυμνάζεται όλη του τη ζωή και κυριολεκτικά κάνει πολλαπλές ώρες γυμναστικής με βάρη και βλέπει το σώμα του γυμνό όλη μέρα. Flex στα Wayans. Ναι, χάλια εκεί. Αυτό ακόμα χειρότερο. Κανένα session με bodybuilder, brother. Λοιπόν. Το γνωστό bodybuilder, Pakpol Karots. Εδώ. Oop. Και η μία γωνία εδώ. Oop. Α, ωραία ωραία δικεφάλη. Ωραίο πέος, αδερφέ. Δεν έχουμε τα καλύτερα γονίδια δικεφάλων, αλλά στο στήθος το τιμάμε. Και όσοι ακούτε, τώρα είσαστε σε φάση... Όχι πάλι με τις μαλακίες, παιδιά, είστε podcast, δεν είστε κανάλι στην τηλεόραση, δεν βλέπω τι κάνετε. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, αναβολικό παράθυρο, αναβολικοπαράθυρο.gr για coaching και καθώς το λέω... Καλά, το αναβολικοπαράθυρο.gr για coaching μην πείτε μάγκες, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έρχονται οι αιτήσεις και δεύτερον είναι κάτω οι servers. Οι servers ήταν κάτω, αυτό ισχύει, είχαν πέσει σήμερα. Κάναν απεργία και εντάξει ο εργάτης ρε μπρο. Παράθυρο.gr εντάξει, δεν γίνεται να δουλεύουμε. Εντάξει. Οι servers είναι πάλι πίσω και είμαστε live and direct. Με τις αιτήσεις τώρα δεν ξέρω τι αυλή έχει παιχτεί. Ναι, πρέπει να το τσεκάρω. Έχει παιχτεί πίσω. Ο γνωστός IT εδώ. Που δεν έχει κάνει login ο Χρήστος Αφλάβου. Παιδιά, δεν δουλεύει το σύστημα. Με κάνει redirect για εφάπαξ. Όχι, ακόμα χειρότερα. Δεν έχει καν PC, ξέρω. Γιατί η οθόνη, γιατί δεν είναι, γιατί δεν δουλεύει. Και το έχουν πάρει την ουσία από κάτω. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο κανείς για τις αιτήσεις αυτές τις μέρες. Μάλλον δεν έρχονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, αναβολικό παράθυρο επιστροφή για άλλη μια φορά. Όλοι επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε βασικά. Έσκασε επεισοδιάρα πριν κάποιες μέρες και είμαστε πίσω εδώ για να μιλήσουμε για τα αγαπημένα σας θέματα γύρω από τη γυμναστική και τη διατροφή, a.k.a. για μηχανικά ρολόγια και ποια είναι τα αγαπημένα μας. Ξεκινάω εγώ μιλώντας για το ρολόι που φορά αυτή τη στιγμή, του Tudor Black Beauty. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για ένα πιο φαν επεισόδιο, ταυτόχρονα όμως αρκετά, όχι επιστημονικό, clickbait τελείως, αλλά θα μάθετε και δύο πράγματα, όπως πάντα, a.k.a. δεν θα μάθετε τίποτα, a.k.a. αγοράστε το βιβλίο του Τουλιάτου, αν θέλετε να μάθετε, οι απαντήσεις βρίσκονται στη βίβλο και ασπουδάζατε. Google Meet. Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για underrated και overrated ασκήσεις, τις οποίες μπορεί και εσείς να έχετε κάνει ή να κάνετε ή να έχετε δει στο γυμναστήριο και γιατί πιστεύουμε είναι over και underrated. Θα πούμε 2-3 ασκήσεις ο καθένας. Ο Ραλευκόπουλος, όντας ο powerlifter, ο πιο strict powerlifter της παρέας, θα μιλήσει και λίγο για ασκήσεις powerlifting. Εγώ θα μιλήσω γενικά για ασκήσεις που έχω δει, οι οποίες γίνονται. Θα κοροϊδέψουμε αυτούς που τις κάνουνε. Θα κοροϊδέψουμε αυτούς που δεν τις κάνουνε, για αυτούς που κάνουν τις overrated και αυτούς που δεν κάνουν τις underrated. Γενικά θα είναι ένα κλασικό επεισόδιο αλαζονίας, εκμάθησης και πολλών inside jokes και λέξεων στα αγγλικά. Τώρα, trigger warning αυτό. Οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε φιγούρα μπορεί να αναφερόμαστε, είναι τελείως φανταστική. Πέρα από τον Γιώργιο Τουλιάτο, τον γιατρό από την Αθήνα. Αυτόν, γιατρέ, για σας μιλάμε. Ακόμα περιμένουμε απάντηση στο προηγούμενο challenge. Put your money where your mouth is, a.k.a. see you in court. We all know where your mouth is. Don't we now? Στο μέλλον σου, μάγκα. Τέλεια. Για χαρά, πάμε στον επόμενο φίλο. Να, είσαι ο Χρήστος εκεί με το sprinkle που πιάνει το ελληνικό ακροατήριο. Ναι, ένας από εμάς είναι. Ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ βασικά σε όσους... RIP σε Γεωργίου. RIP σε Γεωργίου και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στείλαν ερωτήσεις για το Q&A επεισόδιο, το οποίο θα είναι και από τα επόμενα επεισόδια που θα σκάσουνε. A.K.A. επεισόδια σκάσουνε και ούτω καθεξής. Q&A. να κάνουμε plug-in πράγματα. Αναβολικό παράθυρο.gr για coaching από Χρήστο Σίτα και σύντομα Νίκο Μιχαλόπουλο. Αυτό το ψέμα δεν ξέρω αν το λέμε ακόμα. Τέλεια. Από εμένα μπορείτε να πληρώσετε $12,5 το μήνα και να έχετε πρόσβαση στο Reps Research Review. biolane.com/reps, a.k.a. 5 άρθρα το μήνα στα αγγλικά για τους 3 που έχουν πάει πανεπιστήμιο και μιλάνε αγγλικά. Στα οποία παίρνω 5 έρευνες κάθε μήνα, τις αναλύω, εξηγώ τι λένε, τι βρήκαν, αν αυτό που βρήκανε βγάζει νόημα, πώς κολλάει με την υπόλοιπη βιβλιογραφία και πώς μπορείτε να πάρετε τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και να τα χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε τη δική σας προπόνηση. Μιλάω έτσι. Τώρα, ένα input εδώ πέρα, τα αποτελέσματα των ερευνών μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για ένα λόγο, να μπαίνετε στο Instagram και να τσακώνεστε γενικά σε διάφορα post περί fitness. Είναι το ίδιο αποτελεσματικό και το ίδιο όμορφο για την ψυχική υγεία. Είναι arguably και καλύτερο και για τη σωματική σας υγεία, γιατί έρευνες δείχνουν ότι πέρα από μία ώρα ζεστού μπάνιου που ισούται με 2 ώρες αεροβικής προπόνησης και ότι η σοκολάτα κρύου και η λίπος και κρύου και ζεστού. Ήταν και το ζεστό πριν κάτι χρόνια, είχε στο BBC κάτι άρθρα, ξέρω εγώ. Ναι, για τα άλλα κύτταρα, τα... Warm showers and how you can burn calories while showering. Warm baths, δεν ήταν showering. Αλλά... Μπορείτε επίσης απλά μόνο και μόνο που θα σας ανεβαίνουν οι παλμοί και η πίεση. Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο με προπόνηση με βάρη. Και υπάρχει καινούργια έρευνα που μπορείτε να τη διαβάσετε στη βίβλο και αυτή, γιατί είναι άκρως επιστημονική αυτή η πληροφορία που μόλις σας δώσαμε. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πριν μπούμε στις ασκήσεις συγκεκριμένα, λέω να δώσουμε στον κόσμο μια πολύ γρήγορη σούμα του τι κάνουμε αυτόν τον καιρό προπονητικά. Δεν νομίζω ότι... πες να μην νομίζουν ότι λιφτάρουμε πλέον. Γενικά η φάση είναι απλά έρευνες και παπατζηλίκια εδώ που τους πουλάμε και ελπίζουμε να μην τσεκάρουν το description, γιατί ποτέ δεν βάζουμε τα links και τα links δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Shout out Barbalo και σε όλο το lab στη Βραζιλία. Να μιλήσουμε λίγο για το τι κάνουμε προπονητικά αυτόν τον καιρό. Καλά, αυτό θα μπει timestamp και θα κάνουν skip όλοι και θα πάνε... Μπαίνουν actually στα σχόλια και γράφουν το επεισόδιο, ξεκινάει από εκεί. Στο άλλο επεισόδιο που γράψαμε για τους δύο που το βλέπουν μέχρι τέλος, για τον ένας μπήκε και έγραψε. Εγώ το είδαμε αυτό το τέλος. Respect στο τζάκαλο. Λοιπόν, τι κάνουμε προπονητικά αυτόν τον καιρό. Ξεκινάμε με Νίκορα Λευκόπουλο που ήρθε μόλις τώρα από την προπόνηση, αλλά θα πάει κι άλλη προπόνηση μετά μαζί μου, allegedly. Και η McDonald's, 5 Chicken Selects και McCrispy Last Meal. Αγωνιστικά powerlifting. Αγωνιστικά δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλά αγωνιστικά, αλλά έχω back-to-back 2 αγώνες. Είχα τον έναν δηλαδή, τον οποίο τον έκανα με ιδανικές συνθήκες εκεί μετά από μουσικό φεστιβάλ και μετά από 25.000 βήματα στο Λονδίνο, εκλογές αού. Οπότε τώρα αυτό είναι λίγο σαν το redemption αγώνα, ούτως ώστε να βγάλω τα νούμερα αυτά που θέλω. Hey, Ινσαλά, 200 απλά σκοτ, 145 bench, 245-50 deadlift και κάτι ok, παράλληλα κρατώντας καλό body composition και μετά φουλών διακοπάρες 6 μήνες. Τα γνωστά τα ελληνικά. Να σημειώσουμε ότι έκανες 250 deadlift στο γυμναστήριο. Έχω κάνει 250, ναι. Με deadlift bar, αλλά ο Χουάν πήγα. Μπήκα μια μέρα και τα κάναμε. Σταμάτα να είσαι τέτοιο. Ναι, ρε, μαλάκα, κολοπάρι. Έκανες 250 deadlift στα 75 κιλά, ξέρω εγώ πόσα είσαι. Πόσα ήσουν τότε, γιατί δεν ήσουν. 8, 7. Ναι, γάμισε. Και με deadlift bar και με straps να ήταν και με βοήθεια να ήταν. Οκ, είναι μια χαρά γαμό. Και έκανες 200 στην προπόνηση ή 195 ήταν το max στην προπόνηση? Όχι, 195 ήταν. 195, 197,5 αγώνες, 140. Εγώ έκανα 142,5 bench, 145, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Γενικά είσαι νταΐς και συνεχίζεις κανονικά. Και ένα double bicep flex τώρα για να δούνε οι... Nice. Oph, σε έβεξα σε άλλη γωνία. Ήταν καλή αυτή η γωνία. Nice. Έχεις κακό φωτισμό εκεί βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ισχύει, γιατί είναι όλος εδώ γι' αυτό. Ένας άλλος νταΐς εδώ σε αυτή την κλίση που δεν είμαι εγώ και ούτε εσύ, άρα είναι ο Χρήστος Σίτας. Πέρα από τα gains σε μούση που έχει κάνει, έχει επίσης κάνει... Το έφερα. Έχει κάνει... Το έφερα. Έφερα την ανασένω, το έφερα. Μπρο, Χρήστος έχει ξεκινήσει με λιγότερο μουσική από όλους μας στην αρχή του podcast. Αν θυμάσαι, αν πάμε στα αρχικά επεισόδια, και έχει κάνει με το περισσότερο τώρα. Εντάξει, κουφάλες. Λοιπόν. Και είναι πλέον 100 κιλά μοσχάρι. Και πώς πάει η προπόνηση σου, Χρήστο, τι κάνεις? Grass-fed μούλαρος, όπως έχει πει κάποιος. Είναι λίγο μούλαρος. Εκεί πέρα τον liquid καρκίνο, φίλε μου, απέλαυσέ τον. Να σε καλά. Αυτά που πίνετε είναι όλα χημικά. Pepsi Max Mango. Απογοήτευσε λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Όπως και να έχει, αυτές τις μέρες τι πίνουμε. Και αυτή την περίοδο μόλις τελείωσα μια πολύ busy περίοδο των τελευταίων 6 εβδομάδων, και όπου προπονόμουν με minimum effective dose, τα λέγαμε. Είδα πολύ καλά gains σε δύναμη με μόνο ένα set μάγκες squat, competition squat, ένα top set. Καμία τριμπάκοφ τριπλή. Και έκανα 2 φορές την εβδομάδα squat. Συνολικά για τα πόδια έκανα 7 set, πολύ λιγότερο από κάθε άλλη περίοδο. Και βέβαια ανέβηκε λίγο το σωματικό μου βάρος, πήρα γύρω στο 1 κιλό και κάτι. Αλλά έκανα PR σε squat, PR σε deadlift. Το bench βέβαια δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά, όπως ήταν αναμενόμενο, στο minimum effective dose, το οποίο δεν ήταν minimum effective dose στο bench. Ίσως και να μην ήταν και minimum effective dose και στα υπόλοιπα, γιατί τώρα 7 set, εντάξει, είναι minimum effective dose για μένα προσωπικά, σε σχέση με το τι έκανα. Αυτό είναι το recommendation, είναι 3 με 6... 3 με 9 set βασικά. 3 με 6 set. 9. Κάποια άτομα κάνανε, δηλαδή κάνανε από αυτοί που κάνανε squat π.χ. κάνανε 6 set. Αυτοί που κάνανε deadlift κάνανε 3. Αυτοί που κάνανε bench κάνανε 9. Απλά θέλω να σου πω ότι και τα RP για παράδειγμα δεν ήταν τόσο ψηλά. Αυτό. Αλλά αυτό που είπες είναι το minimum effective για σένα, γιατί δεν είναι concept, ναι, οπότε... Ναι. Και έχει υπόψη ότι ο Χρήστος έχει κάνει bench πόσο, 170. All-time PR, οπότε ξέρεις, είναι ήδη σε ένα επίπεδο που μόνο και μόνο να διατηρήσεις αυτή τη δύναμη σε one και να την εκφράσεις σε μία μόνο επανάληψη είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε αν κάνεις deviate λίγο, ρε παιδί μου, από τον όγκο, προπονητικό όγκο που κάνεις για να μπορέσεις να δεις gains, ουσιαστικά gains, ξέρεις, είναι αναγκαίο είναι να πέσει λίγο ή να παραμείνει σταθερό, ξέρω, το one RM. Το bench συγκεκριμένα βασικά. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι πρέπει να το γυμνάζω 3-4 φορές τη βδομάδα και πια με γύρω στις 6 ασκήσεις. Οι 4 από τις 6 συνήθως είναι bench, παραλλαγές του bench. Και όταν είμαι σε περίοδο προετοιμασίας για να μαξάρω, όλες είναι παραλλαγές του bench. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά πήγε καλά, παρότι ήταν minimum effective dose πρόγραμμα. Και τώρα πίσω στις 5 φορές τη βδομάδα, μέχρι να πάω διακοπές τέλη Ιουλίου, όπου μετά τον Αύγουστο θα διακοπάρω. Πάλι θα πάω σε minimum effective dose και δυστυχώς μετά όταν γυρίσω, Οκτώβρη ξανά έχω πρακτική, οπότε... Λογικά αυτός ο χρόνος ο περισσότερος θα φύγει σε minimum effective dose training. Με το εκπτωτικό κουπόνι Dr. Pack μπορείτε να πάρετε κι εσείς minimum dose training, δηλαδή να κάνετε την προπόνησή σας και απλά να μου στείλετε λεφτά. Και ποια ήταν τα highlights αυτού του προπονητικού κύκλου σε νούμερο? Τα highlights ήταν... Θέλω να το λες με φωνή λιγότερο ενθουσιασμένη, ακόμα περισσότερο. Πες το deadlift, πες το deadlift, πες το deadlift. Τα highlights ήταν... Το pose ειδικά. Ναι, τα highlights ήταν 195 επί 3, ήταν RP 6-6,5 στο squat, ναι. Το deadlift ήταν το pause, το οποίο εντάξει και δεν ήταν 2 count, ήταν 1 count ή whatever, οπωσδήποτε πείτε το όπως θέλετε τέλος πάντων. Ήταν 220 επί 3 σε RP 8,5-9, ήταν λίγο παραπάνω από 1 count. Anyway, τώρα αυτά είναι για μένα για τον Λευκόπουλο. Αλλά είναι κάτι extreme. Τι κλείδωσα μόνο, εντάξει. Και bench, εντάξει, μπορεί να μην έκανες PR, αλλά έκανες κάτι, δεν έκανες? Ναι, bench είχα projected one rep max, εκεί 165-170. Τέλειο. Και τελευταίος και χειρότερος εγώ, extreme ταξίδι αυτόν τον καιρό. Έχω ταξιδέψει, ήμουνα Καναδά, Ελλάδα, πίσω, Ελλάδα, όχι βασικά ήμουνα Ελλάδα, πίσω, Αγγλία, Καναδά, Αγγλία, Ελλάδα, μετά πάλι Αγγλία, μετά πάλι Ελλάδα, μετά πάλι Αγγλία. Και τρέχανε τέλος πάντων και διάφορα προσωπικά θέματα και οικογενειακά και αού και πολλή δουλειά και γενικά όλα καλά, αλλά ήταν μια βαριά περίοδος. Προπόνηση μέχρι αποτυχίας αού είναι η φάση. Ό,τι μπορώ, καταφέρνω τουλάχιστον 4 με 6 sessions τη βδομάδα. Namely, το overhead press πάει αρκετά καλά, δηλαδή μπορώ να κάνω πεντάρες στα 80 strict χωρίς ζώνη, χωρίς ξέρω εγώ, elbow sleeves, χωρίς τίποτα, για 3 με 5 set on any given day, το οποίο είναι quite ok. Το deadlift καλά κρατεί, έκανα μια διπλή στα 260, έχασα τα 290 στο τσακ, με ένα λευκό που λέγει σε μια μέρα τώρα με insane stress, που μόνο και μόνο ότι πήγανε top τα 270 πριν ήταν γαμό. Και γενικά το deadlift έχει μείνει εκεί στα 280-285 και με όλο το ταξίδι. Steps out, κλασικά. Και εντάξει, τώρα mini PR σε lat pulldowns και smap smoothdowns, αλλά η προπόνηση καλά κρατεί. 95% υπερτροφική και το υπόλοιπο 5% deadlift, μονή, back of sets και νταϊλίκι. Και quite nice composition, νομίζω. Είμαι σε μια σωματική συστάση που μου αρέσει πολύ εμένα, a.k.a. ένα χοντρό γουρούνι, a.k.a. 106 με 107 κιλά, με το σπλαχνικό λίπος που θα ζηλεύανε και άτομα που είναι κομμάτια. Αυτό είναι το flex. Ωραία. Αφού είπαμε αυτά, τα COP και τα SEED, για να πάρετε και το update σας. Τελείωσε το επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε. Αγοράστε αυτά που πουλήσαμε στην αρχή. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Θα ξεκινήσω εγώ με την πρώτη άσκηση που θεωρώ τίγκα overrated και θα πω συγκεκριμένα τα tricep kickbacks με αλτήρες. Α, ήθελες να την πεις και εσύ, ρε Λευκόπουλο. Και οι δύο. Αυτή είχατε σκεφτεί μόνο. Όχι, απλά έχω σκεφτεί κι άλλες. Απλά ήταν η εύκολη. Ήταν το χαμηλό φρούτο, ρε παιδί μου. Tricep kickbacks master race. Είναι η χειρότερη άσκηση. Kickbacks. It gives the best contraction ever. Στο Milo που είχε... έχει τελώσει λίγο η κάμερα. Sorry, φίλοι μου. Αναβολικό παράθυρο. Εδώ είμαι πάλι. Στο Μάιλο που είχα πει το επικό τότε που έκανε όταν είχε ξεκινήσει το PhD και μου λέει μην κάνεις kickbacks, είναι short muscles και του λέω ναι, όμως έχουν πολύ ωραίο contraction. Για πλάκα. Ναι. Άγιε. Εντάξει, ο Μάιλο γαμάει γιατί ψαρώνει πολύ και σε κάτι φάσεις που του λέω, μου λέει κάτι που έκανε και του λέω δεν το έκανες. Ναι, το έκανα. Ένα τριακός μέσα του. Είναι λίγο σε κάποιο φάσμα. Δεν ξέρω αν έβγαλε νόημα στα ελληνικά. Ναι, έτσι. Ναι, tricep kickbacks με dumbbell κυρίως, εντάξει, και με καλώδια. Γενικά δεν υπάρχει καθόλου φόρτωμα σε long muscle lengths και ουσιαστικά έχεις το μόνο εύρος κίνησης που παίρνει το οποιοδήποτε φορτίο είναι στην κορυφή του contraction. Άσκηση την οποία τη βλέπουμε ακόμα να γίνεται. Νομίζω και ο Αλιμπάκης είχε κάνει ένα βίντεο που τις έκανε. Κάποιος είχε κάνει ένα βίντεο που βλέπαμε μαζί. Αθηνά μιλάω. Άρα θα λέγεις και tricep pushdowns μέσα σε αυτό. Εντάξει, μαλάκα, να του στείλω ότι έχω σημειώσει εγώ να τα πει όλα, μα είμαι. Θα δώσω την πάση τώρα Λευκόπουλο για tricep pushdowns σε 1 δευτερόλεπτο εδώ, γιατί μπορεί να τα έχει ετοιμάσει κι αυτός και είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι. Pushdowns. Pushdowns, εγώ προσωπικά δεν θα τα έλεγα όσο σκατά όσο τα tricep kickbacks, ειδικά με cables, με τροχαλία. Αλλά από τη στιγμή που κάνεις κάποια tricep άσκηση, είτε σαν accessory είτε σαν βασική άσκηση, αν είσαι ξέρω εγώ υπερτροφία guy, θα έλεγα ότι γιατί να μην κάνεις κάτι overhead για να πάρεις ένα complete tricep development, ειδικά άμα κάνεις και ένα κάρο πιέσεις πάγκου ή όμων ή whatever. Αλλά ναι, tricep kickbacks γενικά έχουν βγει και άλλες έρευνες τον τελευταίο καιρό, ενώ κάναμε και το προηγούμενο επεισόδιο αφιερωμένο συγκεκριμένα στο εύρος κίνησης και μιλήσαμε και για τις ημιεπαναλήψεις σε μεγάλα μυϊκά μήκη. Έχω κάνει σεξ μία φορά στη ζωή μου. Τελείως. Θα έρθεις να κάνουμε ημιεπαναλήψεις σε μεγάλα μυϊκά μήκη, μωρό μου. Να βγάλω και τα γυαλιά να κάνω balance αυτό το Virginopoulos energy που έβγανα μόλις. Λέγοντας τη λέξη. Δείξω τα του και φλέξε και κάτι άλλο. Αντρικό εδώ δεν έχω. Το πουλί. Ναι. Εντάξει. Τελείως. Κατεβάζω την κάμερα τώρα, να την τραβάω. Όχι, όχι. Μικροσκοπικό φακό. Όχι, έχει πολύ κλειστό το δωμάτιο. Το βλέπεις αυτό, φαίνεται. Φαίνεται εκεί η τελεία. Είναι πιο δίπλα. Έχω κάνει μια τελεία με ένα μαρκαδόρο για να το βλέπω. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν. Ναι, ότι έχουν βγει και άλλες έρευνες από τότε που κάναμε το επεισόδιο. Έχει βγει νομίζω άλλη μία ή άλλες δύο. Τη μία την οποία έχει κάνει peer review ο Μάιλο. Πάλι προ long muscle lengths, ειδικά σε ασκήσεις που το φορτίο είναι πιο δύσκολο σε long muscle lengths. Το οποίο εντάξει, βάσει τη βιβλιογραφία τώρα που είναι τόσο μεγάλη, ξέρουμε σίγουρα ότι ανεξάρτητα από το αν θα κάνεις partial σε long muscle lengths μόνο, ότι το stretch και το να υπάρχει φορτίο στο stretch είναι σημαντικό. Άρα tricep kickbacks για μένα τίγκα overrated και δεν έχει καμία θέση σε πρόγραμμα είτε υπερτροφίας είτε το οτιδήποτε. Και αν είσαι σπίτι και έχεις ένα βαράκι ή δύο βαράκια και δεν έχεις πώς να κάνεις προπόνηση, χίλιες φορές να κάνεις κάτι overhead, να κάνεις κάποια dumbbell skull crushers ή το οτιδήποτε παρόμοιο. Πρώτη άσκηση από μένα ήταν overrated και κάνω την πάσα στο Ραλευκόπουλο να μας πει αυτός τις δικές του ασκήσεις. Overrated άσκηση και για αρκετά χρόνια παρουσιάζονταν ως ο ανορθόδοξος δάσκαλος του bodybuilding. Είναι τα Spider Curls του Vince Gironda λέγεται, ακριβώς. Τα οποία τα κάνανε και drag curls, κάπως έτσι. Mm-hmm. Και αυτά αντίστοιχα έχουν μηδενική, όχι μηδενική, έχουν πολύ περιορισμένη τάση στην τεντωμένη θέση του κεφάλου. Όπως αντίστοιχα και μια παραλλαγή που γίνεται σε επικλινή πάγκο, ξαπλώνεις προς τα κάτω. Το οποίο, ρε παιδί μου, με το που το κάνεις, καταλαβαίνεις ότι και τα drag curls και τα spider curls και η κάμψη του κεφάλου σε επικλινή συζορίζει η μπάρα ή οι αλτήρες, με το που φτάνεις στην σχεδόν τελική, από τη μέση μέχρι την τελική θέση σύσπασης. Και όπως και στην περίπτωση αυτή που ανέφερε ο Πακ, πολύ καλύτερη λύση είναι τα Bayesian Curls. Δυστυχώς δεν υπάρχει, πώς το λένε, ελληνικός όρος αυτό. Μπαγεσιανές κάμψεις δικεφάλων. Οι βασιανές κάμψεις του δικεφάλου μείως. Ναι, στην αρχαία Κόρινθο που τα κάνανε. Μια παγίδα κάποιου που θέλει να προπονηθεί σε long muscle lengths είναι να πάρει αντίστοιχα τον επικλινή πάγκο και να ξαπλώσει και να κάνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, είτε κάμψεις δικεφάλων είτε σε σφυριά. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει και εσείς, και όπως συζητούσα και με το Μάιλο καλή ώρα, αλλά αρκετά παλιότερα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι το sticking point, το σημείο που αρχίζει και κολλάς, είναι από τη μέση μέχρι λίγο πριν το lockout. Οπότε, σαν μια ιδέα, ας πούμε, στο κεφάλι μου, αισθάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει περισσότερο stress, περισσότερη τέλος πάντων τάση σε οτιδήποτε δομικά στοιχεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, απλά δεν υπάρχει τάση, δεν υπάρχει δυσκολία, όπως έλεγε νομίζω και ο Χρήστος προηγουμένως, στους μυς, και δεν παίρνεις αυτά τα ωφέλη τα οποία θέλεις να πάρεις από την προπόνηση υπερτροφίας. Ένα αστερίσκο σε αυτό που είπε ο Πακ, που δεν του φαίνεται τόσο άσχημη η λύση για tricep pushdowns. Ναι, δεν θα πω και εγώ, ρε παιδί μου, ότι είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να καταργηθεί. Απλά για έναν ο οποίος, για να προπονείται με κύριο στόχο τη δύναμη, ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα τον οδηγήσει σε 6, 8, 10 εβδομάδες στο να δοκιμάσει τις μονές του επαναλήψεις, είτε σε αγώνα, είτε μέσα σε μια ολόκληρη μέρα. Και δεν έχει και περιορισμένο προπονητικό όγκο να διαθέσει σε άλλες μικρές ομάδες όπως η δικέφαλη ή τρικέφαλη. Κύριε παιδί μου, θέλεις όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, πρώτον, να προσομοιάσεις το στρες και τη δυσκολία που θα πάρουν οι μίσου στην αντίστοιχη θέση που βρίσκονται στις αγωνιστικές κινήσεις. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και, όπως είπες, κινήσεις overhead, είτε με αλτήρες που είναι το πιο εύκολο και το πιο προσβάσιμο, είτε με καλώδια, είτε με μπάρα, ξέρω, αν είσαι σε home gym και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε πολύ εξοπλισμό. Ναι, σε άδεια μπάρα, γιατί είναι και δύσκολο. Είτε με skull crushes, είναι καλύτερη λύση, είναι, ξέρω, πώς λέγεται, το more bang for your buck. Έχει μπει κάποιος Αμερικάνος σε αυτή την κλίση. αλλά hack, τελείως. Σε σχέση με το να επιλέξεις εργοτράσεις pushdowns, που μετά ένας οποίος προπονείται για υπερτροφία έχει την ευχέρεια να κάνει και μια άλλη άσκηση, κάποια overhead, και να πάρει και μια κακή δική. Αν θες να κάνεις τράσεις pushdowns, νομίζω τελείως τώρα εμπειρικό αυτό, δεν νομίζω ότι έχει εξεταστεί σε τόσο βάθος σε ό,τι αφορά τη βιβλιογραφία γύρω από την υπερτροφία. Μπορεί να σε βολεύει να χρησιμοποιήσεις κάποιο straight bar, ώστε να βάλεις παραπάνω φορτίο και να καταλήξεις να έχεις λίγο περισσότερη τάση στην θέση τεντώματος. Και όχι τόσο πολύ αυτό που λέγανε παλιότερα, ξέρεις, βγάλε τα χέρια προς τα έξω με το σχοινί, να κάνεις, ξέρω εγώ, καλή σύσπαση. Αυτό. Μια, όχι τόσο criminally underrated, αλλά επειδή βλέποντας, και δίνω πάσα σε Χρήστο μετά από αυτό, βλέποντας ένα βίντεο από Evolve AI, λοιπόν, ένα post από το Evolve AI, μια κατάτη εφαρμογή με έξυπνο σύστημα, το οποίο σε βοηθάει να προπονηθείς καλύτερα, έλεγε ο δημιουργός του ότι αν έχεις λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, άσε πίσω τις ασκήσεις με μηχανήματα και focus στα barbell lifts. Και λέω, ναι, υποσυνθήκες, αλλά ξέρεις, γιατί να μην κάνεις κάποια set που χρειάζεσαι στα barbell lifts, πάλι από πλευράς δύναμης το αναφέρω, ούτως ώστε να πάρεις το ερέθισμα που θες για να βελτιωθείς στα squats, οτιδήποτε άλλο τέτοιο, και να κάνεις ditch στα μηχανήματα και να χάσεις τα υπερτροφικά ωφέλη, τα οποία θα γυρίσουν και σε ωφέλη δύναμης down the line, από ένα hack squat, από κυρίως βασικά hack squat, αυτό θα έλεγα, από ένα hack squat ή από Bulgarian split squats ή από squats σε Smith, βάζω στα πόδια μπροστά, δηλαδή ουσιαστικά ένα φθηνό hack squat, και να κάνεις squat εκεί, ξέρω εγώ, να σε πιάσει μέση μετά από 5x12 στο squat. Ή να κάνεις άλλες ηλικιότητες, τα οποία δεν θα σου δώσουν, δεν θα σου προσδώσουν το ίδιο κέρδος. Γενικά νομίζω hack squat είναι λίγο underrated από powerlifters και από αθλητές δύναμης. Και Bulgarian split squats, όπως θα έπρεπε να γίνονται. Και πώς θα έπρεπε να γίνονται θα μας εξηγήσει ο φίλος ο Χρήστος. Βασικά μισό να κουμπίσω μια στο... Θεόχαζω το σχόλιο αυτό με τα machines, ότι μια άσκηση με μηχάνημα θα είναι... Γιατί υπάρχει αυτό το ψέμα ότι πολυαρθρικές ίσον ασκήσεις με μπάρα. Αλλά και ένα split squat ή ένα lat pulldown, πολυαρθρική άσκηση είναι. Και είναι και πολύ πιο time efficient από το να κάνεις squat που θα έχεις και ένα παραπάνω ζέσταμα και το skill component. Anyways, Χριστάρα. Εμένα, ρε παιδιά, εγώ θα ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο. Με τριγκεράρει πάρα πολύ οποιαδήποτε άσκηση βλέπω να γίνεται σε μίσος στεύρος κίνησης. Και ειδικά όταν σκυπάρουν το διατατικό κομμάτι της κίνησης, που όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο είναι το πιο σημαντικό και από ό,τι φαίνεται το πιο υπερτροφικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν βλέπω άτομα να κάνουν πρέσα ποδιών και είτε επειδή τους επιτρέπει το μηχάνημα, είτε επειδή θέλουν να δώσουν παραπάνω... επειδή θέλουν να δώσουν παραπάνω, ας πούμε... συγκέντρωση, παραπάνω φορτίο σε ένα συγκεκριμένο meet. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό, anyway, σε μια πολυαρθρική άσκηση. Σκυπάρουν το κάτω-κάτω κομμάτι της κίνησης, το διατατικό, δηλαδή δεν πάνε μέχρι πίσω-πίσω σε μια πρέσα. Ή όταν κάνουν πολλά, για παράδειγμα, μηχανήματα chest press, δεν έχουν... Ναι, extreme. Δεν έχουν... Μια σεζόν πριν λέγαμε όχι φαγητό ρε, εντάξει, τώρα ηρεμήστε λίγο ας πούμε. Μια σεζόν μετά. Έχω βάλει mute, προσπαθώ να είμαι... Στην επόμενη σεζόν θα είναι το... Έχω βάλει mute, προσπαθώ να έχω κάνει ζώνη σαν να βλέπω σειρά αυτή τη στιγμή και ακούω το Χρήστο. Την περισσότερη απλά ακούνε τώρα στα αρχεία τους τι κάνει χοντρός εκεί κάτω. Τρώει εδώ το φασολάκι του και το κρέας του. Και με διακόψει τον Χρήστο για να σχολιάσει σε μένα και τώρα όλη η προσοχή είναι σε μένα που τρώω για να πάμε γυμναστήριο μετά μαζί και να μην έχω... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συγγνώμη, παιδιά. Το άλλο μηχάνημα που μου τη πάει πάρα πολύ και το βλέπω, ενώ το chest press machine είναι ένα πολύ ωραίο μηχάνημα, αν είναι χτισμένο σωστά, αν χρησιμοποιείται σωστά, πάρα πολύ σκυπάρουνε το διατατικό κομμάτι της κίνησης πάλι, πίσω, όταν παίρνεις δηλαδή το χέρι πίσω από το θωρακικό και κάνουν μόνο το από τη μέση και μπροστά, από τη μέση δηλαδή μέχρι τη πλήρη σύσπαση του στήθους, το οποίο δεν βγάζει νόημα με βάση αυτά που έχουμε πει από θέμα υπερτροφίας. Και υπάρχουν πάρα πολλά είδη, αν πάρουμε αυτά τα δύο, είναι αυτά που βλέπω συνήθως και με διαλύουν, το οποίο παίρνει κάποιες πολύ καλές ασκήσεις και αλλάζοντας το εύρος κίνησης, τις χαλάει σε σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, δεν παίρνει στο 100% από την κίνηση αυτή. Και σε αυτό θέλω να πω, για παράδειγμα, στην πρέσα κάποιοι λένε ότι δεν νιώθω τον τάδε μη, νιώθω παραπάνω τον άλλον. Δεν ξέρω και κατά πόσο μπορείς, δεν υπάρχουν τουλάχιστον στοιχεία που να συνδέουν το pump με την υπερτροφία ενός μη. Οπότε το να πεις ότι, για παράδειγμα, κάνω αυτή την άσκηση έτσι και τη νιώθω περισσότερο εκεί, το να πάρεις το pump σαν το μόνο οδηγό για να επιλέξεις ένα εύρος κίνησης και να βάλεις στην άκρη οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχουμε που ξεκάθαρα συνδέεται με την υπερτροφία, όπως για παράδειγμα σε ποιο εύρος κίνησης πρέπει να ακολουθήσεις, δεν είναι το σωστό approach στο να χρησιμοποιείς μια κίνηση με έναν τρόπο ή με έναν άλλον. Πες. Και να πω ότι και το pump μπορείς δηλαδή να πάρεις να πάρω κιλοελεκτικά την άδεια μπάρα εδώ ή κάτι 5 κιλά βαράκια που έχω και να κάνω 45 επαναλήψεις χωρίς να φτάσω καν κοντά στην αποτυχία για τους δικέφαλους, ας πούμε. Και να ούτε καν βάρη. Να πας να κάνεις ένα σπριντ, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Και να έχω τρομερό pump, δηλαδή όντως να νιώσω τι καπρισμένος. Ή να κάνω 10 push-ups ή μία επαναλήψεις απλά. Που εντάξει, και εκεί πλασί long muscles. Και απλά να πάρω ένα top pump χωρίς να φτάσω καν κοντά στην αποτυχία, το οποίο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα από μόνο του. Συν το ότι η εξήγηση που σου δίνουν τις περισσότερες φορές αυτοί που το κάνουν αυτό, γιατί το βλέπεις και σε. Δηλαδή, τώρα τα παραδείγματα που έδωσες είναι παραδείγματα που βλέπουμε σε άτομα τα οποία κάνουν και σοβαρή υπερτροφική προπόνηση. Όχι τώρα στον random man που, έκατσε τώρα και δεν ήξερε τι έκανε και απλά έκανε μία επαναλήψη εκεί, γιατί είναι καινούριος. Και το βλέπουμε επίσης και με τη χρήση των λάστιχων, με τα bands που μπαίνουν randomly. Λάστιχων, πώς λέγονται. Λαστίχων λέγονται. Ναι, με τη χρήση των λαστίχων. Cringe. Η λέξη λαστίχων ακούγεται χάλια. Σαν κάποιο κακό φαγητό. Με τα bands. Μπορώ να κάνω λάθος. Παρακαλώ το διαβατήριό σας. Γιατί το βλέπεις και στο hack squat συγκεκριμένα. Και το είχαμε δει και στο γυμναστήριο το δικό μας που έβαζε ο άλλος bands. Ουσιαστικά έκανε πιο εύκολο το κάτω κομμάτι, το σημαντικό. Και έκανε το πάνω πιο δύσκολο, δηλαδή το λιγότερο σημαντικό. Και του ρώτησα το μάτι, του λέω γιατί τα λάστιχα εννοώ. Αφού φτάνετε σε αποτυχία, γιατί κάνεις πιο εύκολο το κάτω. Και λέει, δεν ξέρω, απλά I like the way they feel, μ' αρέσει πως. Ή έβαλε ο ίδιος και λάστιχα και στο chest press, στο οποίο ουσιαστικά έκανε πιο δύσκολο μόνο το lockout. Δηλαδή το chest press ενώ ήταν τίγκα. Έκανε πιο εύκολο το long muscle length κομμάτι. Πάμε λίγο κάμερα μου, συγκεντρώσου. Και έκανε πολύ πιο δύσκολο το lockout σε βαθμό αηδίας όμως, που έφτανες στο σημείο που είχες, ξέρω εγώ, πόσα εκατοστά, λίγα εκατοστά ακόμα για να τεντώσεις τον αγκώνα σου. Και ήταν απλά γάματα δύσκολο, επειδή έχει γίνει ψιλομόδα, επειδή φαίνεται και καλά resistance curve, ότι κάνεις ίδιο το resistance curve σε όλο το τέτοιο. Για πες μας, ο φυσικός της εκπομπής Νίκος Ραυτικόπουλος. Δεν σε ακούμε, φίλε μου. Τι έκανες πάλι? Αυτή είναι μια διακοπή. Για να μιλήσουμε. Όχι, καλώς ήταν. Επέστρεψε. Είχα πατήσει πάνω στο mute με το. Ναι, καλό, αλλά για ένα Λευκόπουλο, ξέρεις, αυτό είναι το πάτησε. Πάτησε το κουμπί που πετάει τη βόμβα. Λοιπόν, εσύ το καταλαβαίνω το normalizing, να νορμαλίσεις, να κανονικοποιήσεις τέλος πάντων το προφίλ αντίστασης, όταν δεν υπήρχε η συστηματική γνώση γύρω από τα long muscle lengths να είναι καλύτερα για μήκη υπερτροφία. Σωστά, δηλαδή βγάζει νόημα στο απλό, ξέρω εγώ, ανθρώπινο εγκέφαλο ότι, ρε φίλε, άμα είναι πιο δύσκολο εδώ και εύκολο εκεί, γιατί να το κάνω παντού το ίδιο δύσκολο. Αν δεν έχει καμία γνώση, εσύ μιλάμε τώρα αυτό έπαιζε από το 13, ξέρω εγώ, 12-13 στην 13-14, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Μπεν Πακούρσκι, κάτι τώρα χαϊπερτροφικός ή κάτι τέτοιους. Όσοι έχουν μείνει τώρα σε αυτή τη λογική, είτε δεν έχουν αντίληψη της βιβλιογραφίας, είτε αυτό, I like the way it feels. Αλλά πολλά μπορείς να βάλεις εκεί, εδώ, I like the way it feels. Και ξέρω, αν πάω στο γυμναστήριο, μου αρέσει. Στο δεύτερο κομμάτι που είπες, που κάνουν πιο δύσκολο το contraction, συμφωνώ με αυτό που ο Χρήστος, ότι βασίζονται πάρα πολύ, όχι μόνο στο pump, αλλά και στο πόσο νιώθουν τον μη τους να δουλεύει. Αλλά, ρε παιδί μου, οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει το να δουλεύει ο μυς με το να συσπάται ο μυς. Αρκετοί από εσάς που μας ακούτε, δοκιμάστε να κάνετε σύσπαση του κεφάλου. Βασικά, όταν ποζάρεις το δικεφαλό σου, κάνεις αυτό. Εγκαίς ποτέ. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συσπάσει ο δικεφαλός από τεταμένη θέση ή οποιονδήποτε μη γενικότερα από τεταμένη θέση. Δοκιμάστε το και είναι αρκετά πιο δύσκολο. Δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό και δεν έχει σημασία για την παρούσα συζήτηση, αλλά είναι λογικό να μην μπορείς να νιώσεις ακριβώς τον μη σου να δουλεύει στην τεντωμένη θέση και είναι πολύ ok αυτό από τη στιγμή που έχει σίγουρα, έχει solid πλέον δεδομένο ότι κοίταξε να δεις όσο πιο πολύ το τεντώνεις υποφορτίο και κάνεις δύσκολη τη θέση αυτή, τόσο καλύτερα κέρδη παίρνεις. Η μόνη περίπτωση που, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε εδώ, ίσως ο Χρήστος, ο οποίος, όχι και οι δύο δουλεύετε με πιο αρχάριους lifters, η μόνη περίπτωση που θα συμφωνούσα με το να κάνεις bias στην θέση σύσπασης για κάποιο χρονικό διάστημα ή για κάποιες ασκήσεις είναι ουσιαστικά για να μάθεις, ρε παιδί μου, σε έναν αθλούμενο πώς είναι να επιστρατεύει την τάδε μυγή ομάδα, πώς είναι να χρησιμοποιεί το περισσότερο το στήθος στην πίεση και όχι, ξέρω εγώ, τους ώμους και τους τρικέφαλους. Ή όχι, και ούτε καν αυτό. Από την κατάλαβα. Που το confidence σου πήγε έτσι. Που μπήκε στην κόμενα, που λες. Θα σου κάνω, πρέπει να φύγω. Ναι. Είμαι εκεί. Καλή. Είναι το. Βέρα. Ωραία, βέρα. Όχι, είδα τη φάση και λέω, διαφωνεί. Και in real life είναι το. Ναι. Ρε καράφλα, εγώ δεν διαφωνώ απαραίτητα. Απλά είδα εσένα και το είπα. Ναι, συγγνώμη. Δεν διαφώνησα περσέ. Όχι, απλά σε κοίταζα και προσπαθούσα να αλλάξω την έκφρασή σου με τη δικιά μου έκφραση. Α, καλά και fight me, ξέρεις. Εγώ βγάλει τον νόμο 15 φορές. Πάω να μπω, θα βγει. Δεν υπάρχει fight me. Όχι, ναι, για κάποιους. Δηλαδή το squeeze, ξέρω εγώ, το στήθος σου σε έναν αρχάριο ή ότι για να νιώσει το δικέφαλο όταν κάνεις την άσκηση, το ακούω σίγουρα. Απλά και εκεί θα του έλεγες απλά, ξέρεις, στο τέλος της κίνησης ίσως κράτα το λίγο, ίσως συγκεντρώσου, δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν, λοιπόν, τώρα θα κάνουμε partial δικέφαλους για να το νιώσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εδώ. Λοιπόν, κάποιο story, λογικά. Κάποιο story. Underrated άσκηση, βασικά underrated μηχάνημα, και ναι θα το πω, με 3 barbells από πίσω μου, με 3 και 400 κιλά πλάκες, πώς το μπούτσο, δεν μιλάω ελληνικά σήμερα. 400 κιλά... Μιλούσες. Πότε μιλούσες. Ισχύει. Πιλάκες. Αυλάκες. Να πω ότι το Smith Machine, γενικά, για υπερτροφία, είναι τίγκα underrated. Σαν μηχάνημα. Και σας ακούω, barbell elitists, που λέτε και άμα σημείες που βοηθάνε στην συντήρηση του balance, της ισορροπίας, ισορροπητές μύες που πρέπει... Ναι, οκ, το καταλάβαμε. Έχεις καιρό να γαμίσεις, δεν πειράζει. Αναβολικοπαράθυρο.gr/brothel. Νέα υπηρεσία με Ραλευκόπουλο, τσατσά και πουτάνα. Ναι. Μου κάνω απεργία και τσακώνομαι μαζί μου. Θα βγει, θα το λέει. Όχι, γιατί αυτή η φωνή. Θα βγεις έξω να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνεις παρά, είμαι τσατσά. Δεν θα κάνετε τίποτα απεργία σήμερα. Θα κάνω όσες πίπες θέλω. Είμαι εγώ και σας γαμά, με πληρώνετε να σας κάνω. Σκατά. Το καλύτερο φόντος είναι οι μπαμπάδες του ελληνικού fitness. Λοιπόν, ναι, ότι ένα κλασικό επιχείρημα που γίνεται για τις ασκήσεις, ειδικά τις πολυαρθρικές, squat, κυρίως squat, bench και ίσως row είναι το ότι με ελεύθερα βάρη υπάρχουν μίες οι οποίες σε βοηθάνε να σταθεροποιηθείς, να μοιράζεις την ισορροπία σου και ούτω καθεξής, και το ότι το να τις κάνεις στο Smith είναι δεν έχεις ελεύθερο bar path, ότι είναι όλα πάρα πολύ μηχανικά και δεν είναι η κίνηση του σώματος και κάποιες λέξεις. Από εκεί και πέρα, το Smith, ειδικά για squat, μπορεί να σου επιτρέψει, βγάζοντας όλα αυτά τα πράγματα, να συγκεντρωθείς τίγκα και στο eccentric κομμάτι και να μην σκέφτεσαι ότι μπορεί να πέσεις και να κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά για τα πόδια σου σε long muscle length, να φτάσεις μέχρι κάτω, γιατί δεν έχεις κανένα θέμα με την ισορροπία. Μπορείς να φέρεις τα πόδια σου όσο μπροστά χρειάζεται και απλά να κάτσεις μέχρι να πάρεις αυτό το τέλειο stretch και γενικά να σε βοηθήσει να φτάσεις στην αποτυχία χωρίς το φόβο του ότι μπορεί, ότι χρειάζεσαι σποτ και συγκεντρωμένος κυρίως στο μη τον οποίο δουλεύεις versus στο οποιοδήποτε κομμάτι skill. Αλλά μπορεί να σε βοηθήσει ίσως και παραπάνω από κάποια μηχανήματα leg press, γιατί κάποιος μπορεί να πει «ΟΚ, ρε χοντρομπαλά, γιατί να μην κάνω απλά leg press?» Γιατί κάποια leg press μηχανήματα, ειδικά σε κάποια γυμναστήρια, είναι ψιλομαλακίες και δεν μπορείς να πάρεις ένα top εύρος κίνησης. Και αυτά π.χ. που έχουμε στο The Gym εμείς, στο The Gym λέγεται η αλυσίδα που πάμε, είναι χάλια και έχουμε δύο διαφορετικά, φανταστείτε. Και γενικά Smith και για split squats και ίσως για bench press και άλλες ασκήσεις, ίσως και για κάποια rows, μπορεί να είναι ένα ωραίο addition και να σας βοηθήσει στο κυνήγι της υπερτροφίας. Τώρα, για δύναμη, εάν θέλετε να γίνετε καλύτερος ελεύθερος squatter, προφανώς goes without saying, ελεύθερα squats, way to go. Ναι, αλλά και εκεί ξέρεις, στο σκότ, ρε παιδί μου, πού είναι η δυσκολία. Είναι συνήθως με το που περνάς εγώ το παράλληλο, δηλαδή, ναι, με το που περνάς την παράλληλη θέση, ας πούμε, στο κάθισμα. Οπότε εκεί θα σε βοηθήσει να προπονείσαι σε όσο, πιο πολύ, όσο περισσότερο muscle, σε όσο περισσότερο long muscle γίνεται. Άρα κίνηση με σκότ στο Smith, είτε split squat με ανεβασμένο το πάνω πόδι, είτε ξέρω εγώ, το ένα πόδι πάνω σε ένα bench για να μπορείς να κατέβεις πιο χαμηλά. Όλα αυτά θα σε βοηθήσουν. Είναι ένα εργαλείο αρκετά ωραίο το Smith και υπάρχει και στα χειρότερα γυμναστήρια. Κατάφυγε τώρα. Κατάφυγε αργά. Ο Χρήστος ήταν σε μιούτα, αδερφέ μου. Χειρότερος και από μένα. Έχουμε σκάσει top σήμερα. Αλλά top χημεία. Ναι. Να, και ποια έχει μία και εγώ ποια είναι η μία και γιατί είναι χ. Γιατί λάβεγα μία σήμερα να πέρα. Κατά. Λοιπόν, μια άλλη πολύ underrated old school κίνηση, η οποία έχει φάει κράξιμο ανα καιρούς, αλλά νομίζω έρχεται ξανά στο προσκήνιο, αν και πια τα μηχανήματα στα οποία μπορείς να την κάνεις δεν υπάρχουν, είναι πολύ σπάνια και θα τα βρεις μόνο σε OG γυμναστήρια. Είναι τα Lat Pullovers, αλλά σε cables, όπου γυμνάζει πολύ συγκεκριμένα και πολύ γλυκά και πολύ ωραία μια συγκεκριμένη κίνηση την οποία εξυπηρετούν τα φτερά. Και... Έκανε και Dorian Gates. Ναι, ναι. Το λένε όλοι ακριβώς. Αυτό. Έκανε και Dorian Gates όμως. Nice, ωραίος. Αυτό, το έχουμε και στο Physics in Πάτρα όμως. Physics in Πάτρα. Πολύ ωραίο. Α, και ένα μάξιδο. Nice. Προχωράμε, ναι. Πες Χριστό, πες, γιατί συμφωνώ και με αυτό που θα πεις. Αιωνία, η μνήμη. Α, να το σου. Extreme. Lost connection, λέει τώρα, απαράδεκτο. Ωραία. Τρίτη φορά. Πάμε. Κάνεις κάποιο cosplay Ραλευκόπουλο σήμερα. Τι δίκαιο Ραλευκόπουλο για το καρναβάλι. Σκάτα. Σημείωσε ρε μαλάκα τα λεπτά, ωστόσο. Σημείωσε another bite. Λοιπόν, η μία underrated κίνηση, η οποία αυτό δεν είναι κάποιο τρίτο take και τίποτα, δεν είναι ψεύτικο από όλες τις εντεράσεις που θα γίνουν από τους hosts. Είναι μια κίνηση η οποία είναι αρκετά old school. Πια τα μηχανήματα στην οποία μπορείς να την κάνεις δεν υπάρχουν. Δεν τη βρίσκεις πάνε σε γυμναστήριο. Πρέπει να είναι κάποιο OG γυμναστήριο. Και γυμνάζει πολύ γλυκά και πολύ ωραία μια συγκεκριμένη κίνηση των φτερών. Είναι τα cable lat pullovers. και το κινητό παρακαλώ, που δεν ξέρω τι έχεις κάνει αυτή την κίνηση, είναι κάτι τελείως τώρα που το μάντεψα. Που είναι έτοιμο. Αυτή την κίνηση, μάγκες, την έκανε και Dorian Gates. Ακριβώς. Γυμνάζει τα φτερά σε μια, στη κάμψη του ώμου και στην οπισθιολύσεις, αν θυμάμαι καλά, είναι σωστή λέξη στα ελληνικά, της ομοπλάτης. Εκείνη λέει... Η επιστολίστηση της ομοπλάτης. Ναι, η κάμψη του ώμου. Έκταση του ώμου είναι αυτή. Για πάμε λίγο να ισιώνουμε τα χέρια μας και να δείχνουμε την άσκηση σωστά. 2023. Τάνες που το αληθινό επιστρέφει. Τη μύτη σας σε πρόταση παρακαλώ. Εντάξει, χάσαμε δουλειές, θέσεις από πανεπιστήμια. Δεν πειράζει, στα αρχίδια μας αυτό, ελευθερία επιτέλους. Μπορούμε να λέμε ότι πίσω στην Ελλάδα. Και γυμνάζει στις συγκεκριμένες κινήσεις τα φτερά. Είναι, εντάξει, το πιο σημαντικό είναι το pump, Μάγκης, που παίρνετε και στα αρχίδια μας όλα τα υπόλοιπα. Το pump είναι το πιο σημαντικό. Αλλά προκαλεί τεράστια διάταση στα φτερά μέσω αυτής της κίνησης του ώμου. Και μπορείς να πιέσεις το διατατικό κομμάτι πάρα πολύ, φέροντας το κεφάλι ανάμεσα στους ώμους και πιέζοντας τους ώμους προς τα πίσω. Είναι συνήθως, θες να την κάνεις σε υψηλότερες επαναλήψεις, αλλά είναι ιδιαίτερα καλή γιατί διατείνει τέλεια τα φτερά και τα απομονώνει πάρα πολύ γλυκά, δεν χρησιμοποιείς καθόλου δικέφαλους σχεδόν, καθόλου πύχης, χρησιμοποιείς λίγο τρικέφαλους γιατί συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά γενικά το πασκισάρα και δυστυχώς δεν υπάρχουν τα μηχανήματα πια τα αντίστοιχα για να την κάνεις. Αλλά σε cables είναι super. Ναι, και σε cables αλλά και με αλτήρες. Και με αλτήρα αν κάνεις half reps. Γιατί να κάνεις half reps? Ναι ρε μπρο, εδώ πάνω δεν υπάρχει καμία τάση. Γιατί τάξη, πάνω δεν υπάρχει τάση. Από το μισό και μετά δεν υπάρχει και πιο νωρίς. Ναι, αλλά στο lengthened κομμάτι μπορείς να κάτσεις ένα παραδείγμα. Αυτό λέμε. Ναι, ναι, φυσικά. Απλά σου λέει ότι τα cables επειδή μου παίζει για κάποια όπως το λένε, μυϊκή δραστηριότητα μέχρι σχεδόν το τέλος. Ειδικά αν κάτσεις και... Sorry, πες. Αυτό είναι too much 2022 φίλος. Σε 2023 δεν μιλάμε για το... Για την κάμψη και το contraction. Πάμε. Contraction τελείωσε. Και επειδή αναφέρθηκες και στον ώμο, να σας θυμίσω ότι είχε πει και γνωστός ερευνητής πρόσφατα ότι ώμο, πάρ' τον μπούτσο μου και δρόμο. Για κάποιο λόγο, Πάκη, έχεις κάτι με full sex jokes μπούτσο σήμερα. Είναι Πάκ 2.0. Έχω κάνει 27 podcast αυτές τις μέρες στα αγγλικά που είμαι όλα εκεί, science, communication και λέξεις τώρα. Και είμαι σε βάση, οκ, το αληθινό είναι. Το ελληνικό κοινό παίρνει και μια άλλη έκδοση του ΠΑΚ. Δηλαδή, okay, τον βλέπεις εγώ στο σεμινάριο με τον Όρτον εκεί, φούλη σοβαρός και καλά κάνει, εννοείται. Και αν ακούει, μας λένε φίλοι, εκεί σοβαρόπουλος. Και το παίρνει στο unfiltered. Εντάξει, και Maslen Φίλης βέβαια σκάμε πιο χαλαρή. Έχεις πει ποτέ πουτσα στο Maslen Φίλης? Την ελληνική λέξη όμως αν έχεις πει. Απλά. Μεράκι έχεις πει. Φιλότιμο. Δεν υπάρχει, ναι, όντως αρκετά underrated και δεν τη βλέπεις πολύ συχνά γενικά και με cables. Εντάξει, δεν τη βλέπεις αρκετά συχνά τώρα και εγώ εδώ anecdote.gr, αλλά και με cables είναι κάτι το οποίο τελευταία το ροκάρω πάρα πολύ για lats, top stretch. Ειδικά να κάτσεις πίσω και γενικά δεν το κάνεις bias να υπάρχει τάση με το εκεί που σε τεντώνει, είναι γαμό. Είναι extreme. Από εκεί και πέρα, overrated άσκηση από μεριάς μου. Βασικά, Ρα Λευκόπουλε, θες να πεις κάποια powerlifting specific overrated άσκηση, ίσως κάποιο accessory πριν μπω εγώ και συνεχίζω εδώ τα της υπερτροφίας. Εδώ, panically opens the notes. Ναι, τελείως. Όχι, γιατί σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα οποία σκέφτηκα προηγουμένως έχουν αρχίσει ψηλό να γίνονται, ρε παιδί μου. Όχι την bank, έχουν αρχίσει να αφήνονται στην άκρη. Δηλαδή, δεν βλέπω πλέον σε προγράμματα να γίνεται prescribe το Pendlay Row, ας πούμε. Μπράβο, δεν βλέπω. Αυτό θα πούμε. Pendlay Row. Okay. Γιατί και εγώ απλά αγόραζα χρόνο για να σκεφτώ άλλη μια άσκηση. Pendlay Row, η μεγαλύτερη μαλακία στον κόσμο. RIP Glenn Pendley. top guy, συμπαθέστατος και θα πήγαινα σίγουρα για barbecue μαζί του. Αλλά ρε guys, το Pendlay Row, το οποίο το έχει πάρει ο κόσμος και το έχει μπασταρδέψει τελείως σε βαθμό που δεν βγάζει καν νόημα. Δηλαδή, το Pendlay Row, ένα bent over row, στο οποίο δεν ελέγχεις καθόλου την αρνητική και απλά τραβάς την μπάρα όσο πιο γρήγορα μπορείς και την κοπανάς στο στήθος και μετά την πετάς κάτω. Οκ, I get the appeal, έχει όντως πολύ πλάκα και έχω κάνει και εγώ τα Pendlay Rows μου, ειδικά στις μέρες του powerlifting, γιατί διαβάζαμε Pendlay Row και απλά κάναμε Pendlay Row. Αλλά σε θέμα υπερτροφίας και για powerlifting accessory, να πω το ότι εάν ο στόχος σου είναι να δυναμώσεις τη μέση σου ή την άνω πλάτη σου ή την πλάτη σου γενικά, το να έχεις και το κομμάτι στο οποίο ελέγχεις το βάρος προς τα κάτω, στο οποίο θα πάρεις πάρα πολλά υπερτροφικά benefits, δηλαδή το eccentric κομμάτι της κίνησης, βγάζει πολύ νόημα και δεν καταλαβαίνω πως μία row άσκηση που απλά τραβάς κάτι με τους δικέφαλους και κάπως με την πλάτη κάνει transfer στο deadlift που χρησιμοποιείς τα hamstring σου, τους γλωτούς σου και τα erector σου για να τραβήξεις με ένα διαφορετικό μοτίβο κίνησης. Αυτό εντάξει τα παραείπα, δεν είναι η χειρότερη άσκηση στον κόσμο, απλά ναι. Είναι μια άσκηση την οποία την ακούς και την κάνει ο κόσμος και πολλές φορές την κάνει και σε πολύ χαμηλό RPE, γιατί κάνει αυτές τις explosive επαναλήψεις και με το που δουν ότι δεν μπορούν να κουμπίσουν την μπάρα στο στήθος τους κοντά την αφήνουν, με αποτέλεσμα να μην κάνουν ούτε bias στο lengthened κομμάτι κυρίως και να είναι μια άσκηση που πλάκα είχε. Θα έκανες barbell row όμως απ' την άλλη. Ενώ ήταν βασμένο σε κάποιο plate, είτε με μικρότερα plates για να έχεις παραπάνω εύρος ελέγχοντας αού. Και είναι από τις αγαπημένες μου ασκήσεις το barbell deficit row, όχι γιατί μου αρέσει εμένα, ορίστε τυχαία ήταν και φάτσα στο κινητό μου, που παίρνεις ένα πολύ ωραίο stretch, στρετσάρεις, μετά on the way down, ελέγχεις on the way up, αλλά ελέγχεις, παίρνεις ένα μεγάλο stretch και συνεχίζεις και την άσκηση μέχρι και το σημείο που δεν μπορείς να πάρεις το stretch ακόμα. Αλλά όσοι βλέπουν, π.χ. στο YouTube εδώ βλέπουν, πέρασε κάποιος προς τα δικά. Λάκας εδώ. Εντάξει, ήμουν και στο πανεπιστήμιο. Lehman College, nice. Ναι, εντάξει, και έχεις και το isometric contraction σε ρέκτους και δικέφαλους, έτσι. Ακριβώς, από το να κάνεις νταϊλίκι και μετά να αφήνεις την μπάρα και εντάξει, απ' την άλλη βέβαια η δύναμη ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνση, έτσι, θα λέμε και αυτά. Και να λέμε και ότι δύναμη ίσον μυϊκή μάζα, όπως έχει πει και ο μεγάλος φιλόσοφος Τάσος Άσος, Αναστάσιος Σβόλης. Και η γνωστή μετάφραση από τον Νίκορα Λευκόπουλο τις προάλλες. Αφήστε τους να πληρώνονται. Να αποσμειωθούν, να πάρουν τα χρήματά τους. Τον έβαλε on the spot και 7 το πρωί και let them get financial compensation. UFC μάγκες, ναι. Κάποιοι το είδαμε, κάποιοι βγάλαμε λεφτά, κάποιοι περάσαμε πολύ ωραία τον προηγούμενο Σάββατο. Tipster. Αναπολικοπαραθέο.gr/tips, betting tips, συγγνώμη, από Pakpol Karots, όλα τα predictions για κάθε Σαββατοκύριακο, αν θέλετε να βγάλετε πολλά λεφτά. Συνεχίζω με άλλη μια σκησούλα. Οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ή οποιοδήποτε σεβαστό ποσού δεν εναποτίθεται θα ζητάτε από τον Δωράλεφ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και δείχνουμε και το Overhead Press, το οποίο είναι από τις αγαπημένες μου ασκήσεις του άνω σώματος και είμαι ένας avid Overhead Presser, μου αρέσει πολύ σαν άσκηση, αλλά γενικά για κάποιον ο οποίος θέλει να συγκεντρωθεί στην υπερτροφία είναι overrated άσκηση, είναι quite badass άσκηση γενικά να την κάνεις εδώ, ορίστε και RP10, μπράβο, είναι ωραία άσκηση γιατί σηκώνεις κάτι πάνω από το κεφάλι σου, παίζει και ο κορμός σου ένα ρόλο προφανώς ισομετρικά, οπότε θέλει και ένα coordination γενικά. Και κάποιοι θα πούνε και το πλασίμπο το ότι ναι, μεταφέρει στην κανονική ζωή γιατί σηκώνουμε πράγματα πάνω από το κεφάλι μας. Ειλικρινά δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έπρεπε να σηκώσω πάνω από 20 κιλά πάνω από το κεφάλι μου και chances are το ότι αν κάνεις προπόνηση με βάρη δεν θα έχεις κανένα θέμα να σηκώσεις μία φορά την καρέκλα πάνω από το κεφάλι σου. Τώρα αν σηκώνεις μπάρες με 80 κιλά πάνω από το κεφάλι σου ίσως σου χρειαστεί. Αλλά σαν άσκηση γενικά υπερτροφικά και έχουμε κυρίως front delts, οι οποίοι όμοι αυτοί παίρνουν μπροστινούς ώμους οι οποίοι παίρνουν πολλή δουλειά από όλες τις ασκήσεις πιέσεων που κάνετε. Τρικέφαλοι, ναι, ok, sure, μια χαρά, αλλά θα είναι και λίγο. Τρικέφαλοι βραχιώνει. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και οι τρικέφαλοι στη γάμπα. Tricep Pushdowns. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Και για μένα συγκεκριμένα που έχω και το structure που έχω, έτσι όπως κάθε την μπάρα παίζει και λίγο άνω στήθος και ίσως και λίγο τραπεζοειδής, άνω πλάτη, λίγο πλασίμπο. Αλλά και γενικά... μαζί σε αυτό είναι και οι προτάσεις ώμων, και ειδικά με αλτήρες. Και οποιαδήποτε ρεμάγκες άσκηση κάνετε για μπροστά δολιτοειδής. Εντάξει, okay, κάνετε πόσο... Κάνετε τόσο στήθος. Δηλαδή, χρησιμοποιείς τους μπροστά δελτοειδείς παντού και aesthetically δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτα οι μπροστά δελτοειδείς. Οκ, σε ένα overhead press θα χρησιμοποιήσεις και λίγο τους υπόλοιπους δελτοειδείς, αλλά γιατί να μην αφιερώσεις αυτό το χρόνο να κάνεις ασκήσεις για τους πλάγιους. Top. Ήταν τέλεια πάσα. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Αυτό πήγα να πω. Τι θα επιλέγατε για πλάγιους, γιατί εκεί πέρα νομίζω παίζει κάποιο misconception. Τώρα θα μπούμε εδώ στο Τουλιάτο. Λοιπόν. Που έδωσες πάλι εμφανίστηκε καμέο, πώς λένε. Λοιπόν, ξεκινάμε με workout. Τώρα όσοι ακούτε μπαίνετε YouTube και βλέπετε. Λοιπόν, πρόστη δελτοειδής, ο 50ης. Άσκηση νούμερο 1, overhead press. Άσκηση νούμερο 2, ημιεπαναλήψεις behind the neck press. Άσκηση 3, εντάξει, incline press εδώ, whatever. Άσκηση 4. Shoulder press. Με βαράκια. Άσκηση 5. Εμπρός τη δελτοειδής με μια πλάκα. Είσαι σίγουρος ότι απλά δεν δείχνει ασκήσεις απλά για εμπρός τη δελτοειδής. Είναι workout. Που κάνει απλά δύο επαναλήψεις και το πετάει κάτω. Κι άλλη τώρα. Όχι, ρε μάλλον. Μετά με στραβόμπαρα. Μετά με αλτήρες. Μετά ξανά με αλτήρες. Παίζει αυτό που λες όμως. Παίζει να τους δείχνει. Όχι, μπρο, δεν νομίζω ότι δείχνει. Δεν παίζει, ρε. Όχι, ρε, δεν γίνεται να κάνει όλα αυτά. Μάγκες, αυτό ήταν... Νάτο, γιατί, κοίτα, λέει... Νάτο, you do 10 exercises in one set, correct. Και από κάτω λέει, one of each, sometimes more than 10. Do you go until failure? Always. Οπότε αυτό ήταν το workout, bro. Έκανε... Ωραία, ναι, ρε, guys. Για front delts. Σκεφτείτε παλιότερα προπόνηση πλάτης που ήταν. Lat pull down πολύ ανοιχτά. Lat pull down κλειστά, lat pull down έτσι, lat pull down έτσι, κομπλατική έτσι, κομπλατική αυτό ήταν. Ναι, ισχύει. 8 ασκήσεις. 8 ασκήσεις για η ίδια άσκηση, 8 ναι. 8 variations. Και μιας και είμαι στο momentum, να πω και την άλλη, η οποία δεν τη βλέπω πια. Ναι, συγγνώμη φίλε Λευκόπουλε, κύριε Παπινιώτη, έχετε διάλεξη, δεν το ήξερα, δεν το είπα. Να πω ότι όταν βλέπω tricep pushdowns με ανάποδη λαβή, ρε μάγκες. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρνάς τη λαβή και κάνεις tricep pushdowns? Δεν αλλάζει τίποτα βιομηχανικά όσον αφορά το τρικέφαλο, η στροφή του πύχη. Δεν βγάζει κανένα νόημα εκτός κι αν έχεις θέμα με τον πύχη και δεν θες, με το καρπό, συγγνώμη, και δεν θες να δώσεις τόσο, να σπάσεις προς τα πάνω τον καρπό. Και γιατί σπάει τον καρπό, κύριος, προς τα πάνω. Και θες να κάνεις... μπορεί να θες να κάνεις ανάποδα, γιατί δεν σε πειράζει τόσο στον καρπό, αλλά σχεδόν όλοι όσοι την κάνανε αυτήν την άσκηση, πια δεν βλέπω να την κάνουνε. Την κάνουν γιατί πιστεύουν ότι χτυπάνε κάπως διαφορετικά το τρικέφαλο. Όχι. Κάνανε copy-paste το ότι αλλάζει το relative contribution στους μυς του δικεφάλου βραχιόνιου όταν αλλάζει στη θέση του καρπού, είτε σε τροχαλία, είτε σε αλτήρες, είτε σε μπάρα. Και σου λέει, γιατί να μην συμβαίνει και με το δικέφαλο αυτό. Ήταν τελείως copy-paste. Ναι. Απαράδεκτες. Και δεν είμαι και μεγάλος φαν του shoulder press πίσω από τους ώμους. Ή του lat pull down πίσω από τους ώμους. Ότι μια χαρά, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω, λέω, why do that. Αλλά, οκ. Απλά χειτάρουμε τώρα οι ασκήσεις. Ναι. Δεν μ' αρέσουν οι ασκήσεις που έχουν τα split squats. Έχω ένα μάτι, ο οποίος είχε κάνει μια φορά ένα set 160 επαναλήψεις bodyweight split squats και μου είχε στείλει ένα 6 λεπτό βίντεο. Έκανε split squats 6 λεπτά. Τρομερό. Ήταν κάποιο στοίχημα. Όχι, απλά του είχα αφήσει bodyweight και αντί να πει. Εντάξει, δηλαδή έφτασε στις 40 και λέει, οκ. Γάμισε. Και μια χαρά, ρομπότ. Ναι, αυτός τελείως ρομπότ. Μου είπε να κάνω. Κάτι άλλο, Μάγκες, τίποτα. Ξεχνάμε κάποια άσκηση, δεν νομίζω το καλύτερο podcast εδώ. Απλά γενικά... Conventional deadlift για υπερτροφία. Να πάμε στα κλασικά τώρα. Εντάξει. Conventional deadlift γαμάει, το αγαπάω, αλλά guys, και πάλι είναι κάποια βασικά κουτάκια. Long muscle lengths, ώρα σε long muscle lengths, σε μεγάλα μυκά μύκη. Eccentric control, εκεντρικός έλεγχος. Έκεντρος έλεγχος. Εντάξει. Έλεγχος στο eccentric κομμάτι της επανάληψης. Και βασικά τι άλλο θα έβαζες σε αυτά τα κριτήρια. Και time efficiency, να μην χρειάζεται να βάλεις 170 κιλά επάνω στην άσκηση για να γίνει. Δηλαδή, ναι, και stimulus to fatigue ratio αυτό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Αυτό είναι ένα άλλο βίντεο. Stimulus to fatigue ratio είναι λίγο... Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι το πόσο σε κουράζει ας πούμε ψυχολογικά μία κίνηση, όλο αυτό το... Ο χρόνος που χρησιμοποιείς, εγώ έτσι το χρησιμοποιώ. Π.χ. για να κάνεις conventional deadlift, ενώ πολύ απλά θα μπορούσες να κάνεις μια διαφορετική άσκηση. Ναι, αν θες να χτυπήσεις τους ραχιαίους, που θα σου πάρει πολύ λιγότερο χρόνο και ψυχολογικά δεν θα σε κουράσει τόσο. Ο τρόπος που το είπα ήταν ότι εντάξει, αν τικάρεις αυτά τα κουτάκια πάνω, το stimulus του fatigue ratio είναι τελείως. Α, σ' αρέσει, ας την αισθάνεσαι καλά. Γιατί εάν έχεις το ώρα σε stretch και eccentric control, αυτά βγάζουν το deadlift κατευθείαν, το conventional deadlift, εκτός αυτής της λίστας, ή τα kickbacks ή τις περισσότερες ασκήσεις που είπαμε. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο βασικά κριτήρια θαρώ που θα κρίνουν αν μια άσκηση είναι... Και βασικά και άλλο ένα κουτάκι θα ήταν ότι εάν χτυπάει το μη που όντως πραγματικά θες να δουλέψεις. Γι' αυτό π.χ. μετά, γιατί πάρα πολλοί θα κάνουν overhead press ή θα κάνουν πάρα πολλές πιέσεις ώμων για τους ώμους, ενώ πραγματικά θέλουν να κάνουν πλάγιους δελοειδείς. Εντάξει. Με αυτά λοιπόν, αυτό το επεισόδιο Trainwreck. Μπορεί να επιλέξετε και πάλι, σας γαμισάκι, εκεί μπορεί να επιλέξετε πάλι καλώδια ή τροχαλίες όπως λέω εγώ, αντί να επιλέξετε αλτήρες οι οποίοι στο κάτω μέρος κίνησης στην τεταμένη θέση των πλάγιων δελτοειδών δεν θα επιφέρουν κάποια τάση, εκτός αν ξαπλώστε και το κάνετε έτσι την κίνηση. Και θα είναι αρκετά δύσκολο στο πάνω μέρος. Το χέρι σας σε κανονικό καλώδιο και έχετε τάση συνεχόμενη. Ακριβώς. Πώς λεγόταν η ταινία Crank, με τον Στέιθαμ που είχε βάλει τη ρεύμα καλώδιο στη γλώσσα του. Εμένα μου ήρθε άλλη ταινία που έστειλες προάλλες. Πολύ καλή αυτή, εξαιρετική. Αλλά δεν είχε προταθεί για την Ακαδημία, νομίζω. Και γιατί νομίζεις δεν είχε προταθεί. Λοιπόν, φίλοι μου, νομίζω ότι τα είπαμε, τα λέγαμε για άλλη μια φορά. Πάκα και ήταν, έχει πάρει ύπνος. Βλέπω το νέο βίντεο του. Βλέπω τα σχόλια στο νέο βίντεο. Βλέπω το νέο βίντεο του αναβολικού παραθύρου που δεν έχει βγει. Είναι αυτό. Ενώ Μάιλο με Israel για partial reps. Πήγαινε να τον επισκεφτεί. Δεν ακούμε ανταγωνιστές. Λοιπόν, από εμάς. Όχι, έχει έρθει. Η Israel έχει έρθει σε εμάς. Για όλους μας. Πάμε. Η γωνία μου εδώ. Τι θα γίνει, Φίλστρα! Και μονστεράκι. Τελείως. Peace! Peace! Free the guys! Free the gang! Free the